Καλό μεσημέρι. Η 15η Φεβρουαρίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Μέρα κατά του παιδικού καρκίνου, τιμώντας όλα τα παιδιά και τις οικογένειές τους που βιώνουν τις επιπτώσεις της νόσου, αναγνωρίζοντας τον πόνο και τις δυσκολίες τους και ευαισθητοποιώντας την παγκόσμια κοινότητα. Ο καρκίνος και η λευχαιμία είναι η δεύτερη συχνότερη αιτία θανάτου στα παιδιά μετά τα ατυχήματα. Είναι όμως η πρώτη αιτία θνησιμότητας στα παιδιά λόγω ασθένειας. Κάθε χρόνο διαγνώσκονται παγκοσμίως τουλάχιστον 400.000 νέα περιστατικά καρκίνου και λευχαιμίας σε παιδιά και έφηβους, αλλά ο πραγματικός αριθμός είναι πιθανότητα μεγαλύτερος. Σε μεγάλο αριθμό χωρών, πολλές περιπτώσεις καρκίνου των παιδιών δεν αναγνωρίζονται ή δεν καταγράφονται ορθά. Η έγκαιρη διάγνωση και η ορθή αντιμετώπιση συμβάλλουν στην ίαση των περισσότερων παιδιών. Στις ανεπτυγμένες χώρες, το ποσοστό ίασης των παιδιών από καρκίνο και λευχαιμία κυμαίνεται πέραν του 80%. Στην Κύπρο, από το 1998 μέχρι το 2020, έχουν καταγραφεί 957 περιστατικά καρκίνου και λευχαιμίας σε άτομα κάτω των 19 ετών. Στη χώρα μας, εντοπίζονται κατά μέσο όρο 42 περίπου νέα περιστατικά σε άτομα αυτής της ηλικίας. Σε αυτή τη μάχη που δίνουν τα παιδιά και οι οικογένειές τους, χρειάζεται η συμβολή όλων μας. Με την υποστήριξη, βοήθεια και φροντίδα μας, οφείλουμε να ενισχύσουμε τον καθημερινό αγώνα που δίνουν οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι ψυχολόγοι, οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι φυσιοθεραπευτές, οι οικογένειες και άλλοι, ώστε οι μικροί ασθενείς να λαμβάνουν την βέλτιστη θεραπεία. Τα παιδιά και οι οικογένειές τους έχουν σταθερούς συμπαραστάτες, μια μεγάλη ομάδα γιατρών, νοσηλευτών και πολλών άλλων ειδικών στο Κέντρο Παιδονκολογίας, Παιδοαιματολογίας του Νοσοκομείου Αρχιεπισκόπου Μακαρίτου III στη Λευκοσία. Με κάθε δυνατό και σύγχρονο τρόπο, δίνουν ό,τι καλύτερο μπορεί σήμερα να προσφερθεί για την διάγνωση και τη θεραπεία στον τομέα του παιδικού καρκίνου και λευχαιμίας. Τους ευχαριστούμε και τους είμαστε ευγνώμονες για το έργο που επιτελούν. Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε όμως και σε όλους τους εθελοντές αιμοδότες και δότες μυελού των οστών και προς τις εθελοντικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις που εργάζονται άοκνα και συνεχίζουν τη μάχη ενάντια στον καρκίνο της παιδικής και εφηβικής ηλικίας με αποφασιστικότητα και πίστη ότι μπορούν να φέρουν το χαμόγελο και την ελπίδα στους μικρούς μας φίλους. Χθεσινή θεομηνία και ο ανεμοστρόβιλος που έπληξε κυρίως την ανατολική περιοχή Λεμεσού προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες και υποστατικά. Οι εικόνες που είδαμε όλοι χθες είναι ενδεικτικές του μεγέθους των ζημιών στις πληγήσεις περιοχές και των εφιαλτικών στιγμών που βίωσαν δεκάδες συμπολίτες και συμπολίτησές μας. Από την πρώτη στιγμή, ο κρατικός μηχανισμός ήταν σε εγρήγορση προς άμεση αντιμετώπιση των ζημιών και λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, ενώ ο Υπουργός Εσωτερικών μετέβηκε ο ίδιος χθες προσωπικά στη Λεμεσό για επιθεώρηση και αξιολόγηση της κατάστασης. Η άμεση καταγραφή των ζημιών ξεκίνησε από χθες το πρωί και σήμερα βρίσκονται ήδη 9 συνεργεία με 2 τεχνικούς ανασυνεργείων στις περιοχές για συνέχιση των καταγραφών, ενώ 2 συνεργεία με 3 άτομα έκαστο, όπως ζήτησαν και οι Δήμοι, παρέχουν βοήθεια στον καθαρισμό άχρηστων και άλλων υλικών. Στόχος είναι, καιρού επιτρέποντος, εντός της ημέρας να ολοκληρωθεί κατά το δυνατόν η καταγραφή όλων των ζημιών για να προχωρήσει άμεσα όσοι οδηγίες που έχουν δοθεί η άμεση εκτίμησή τους. Μέχρι τις 11 σήμερα το πρωί, τα εισερχόμενα αιτήματα αφορούσαν 156 κατοικίες, εκ των οποίων έχουν ήδη καταγραφεί οι ζημιές στις 81. 2 πολυκατοικίες, 8 επαγγελματικά υποστατικά, εκ των οποίων έχουν ήδη καταγραφεί οι ζημιές στα 3, 24 οχήματα και ζημιές στην Εκκλησία του Προφήτη Ηλία στην Γερμασόγια. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες διευθετήσεις για προσωρινή διαμονή σε ξενοδοχεία της πόλης, συμπολιτών μας που οι κατοικίες τους έχουν πληγεί σε βαθμό που δεν τις καθιστούν κατάλληλες προς διαμονή. Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε το σύνολο των κρατικών υπηρεσιών και ιδιαίτερα το προσωπικό της πολιτικής άμυνας, της επαρχιακής διοίκησης Λεμεσού, των Δημαρχείων Γερμασόγειας και Λεμεσού, της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, της Πυροσβεστικής, των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας αλλά και της Αστυνομικής Διεύθυνσης, που από τα ξημερώματα που εμφανίστηκαν οι ζημιές, έγκαιρα και αμέσως, υπό αντίξωες συνθήκες, ανταποκρίθηκαν με επάρκεια στα καθήκοντά τους. Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέδωσε πριν λίγο ανακοίνωση, με την οποία δηλώνει ότι έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία οι εργασίες της γεώτρησης αξιολόγησης Κρόνος 2 εντός του Τεμαχίου 6 της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας από την κοινοπραξία των Eni Cyprus Limited και Total Energies. Η γεώτρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε απόσταση 160 χιλιόμετρων από τις ακτές της Κύπρου
και 3 χιλιόμετρων από την αρχική ερευνητική γεώτρηση Κρόνος 1, κατέδειξε την ύπαρξη της ίδιας στήλης φυσικού αερίου με παραγωγική ζώνη εντός γεωλογικού σχηματισμού που υπερβαίνει τα 115 μέτρα. Επιβεβαίωσε δε ότι πρόκειται για επέκταση του κοιτάσματος Κρόνος με τα ίδια χαρακτηριστικά σε ανθρακικά πετρώματα. Κατά τις εργασίες της γεώτρησης διενεργήθηκε επίσης πλήρης παραγωγική δοκιμή, η οποία κατέγραψε την εξαιρετική ποιότητα του φυσικού αερίου στο κοίτασμα, καθώς και την υψηλή ικανότητα παραγωγής του ταμιευτήρα. Το Κρόνος αποτελεί την τρίτη ανακάλυψη κοιτάσματος φυσικού αερίου στο τεμάχιο 6 της Κυπριακής ΑΟΣ, μαζί με τα Καλυψό του που έχει γίνει το 2018 και ΖΕΦΣ το 2022. Στο παρόν στάδιο, το Υπουργείο Ενέργειας και η Αδιούχος Κοινοπραξία εξετάζουν τους τρόπους για την βέλτιστη αξιοποίηση των κοιτασμάτων, η οποία η ρίση στο εμπαρόδο θα αφορά σε προμήθεια αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο, την Κύπρο και την Ευρώπη, με το σύμπλεγμα ανακαλύψεων που έχει δημιουργηθεί να αναμένεται να συμβάλλει στην επίσπευση της ανάπτυξής τους. Έχουν άλλωστε προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών της Κρόνος 2 και οι εταιρείες Eni και Total Energies. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχθηκε σήμερα την προσωπία της διακομματικής ομάδας για την Κύπρο στο Βρετανικό Κοινοβούλιο All Party Parliamentary Group for Cyprus. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τα μέλη της αντιπροσωπείας για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό μετά και τον διορισμό της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, κυρία Ολγκίν, ενώ αναφέρθηκε για την επικείμενη επίσκεψή του στο Λονδίνο, όπου θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών και θα επιδιωχθεί συνάντηση και με τον Πρωθυπουργό της χώρας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε τις ευχαριστίες προς τα μέλη της αντιπροσωπείας για το διαχρονικό έργο της ομάδας εντός και εκτός του Βρετανικού Κοινοβουλίου και την στήριξή του στις προσπάθειες που καταβάλουμε για επίλυση του Κυπριακού προβλήματος, ενώ ζήτησε περαιτέρω ενίσχυση των προσπαθειών, ούτως ώστε να σταλεί και από πλευράς του Ηνωμένου Βασιλείου το σαφές μήνυμα προς την τουρκική πλευρά για επανέναρξη των συνομιλών από το σημείο που έχουν διακοπεί, διατηρώντας το κεκτημένο των συνομιλιών, με στόχο την επίτευξη λύσης στην βάση της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, σύμφωνα και με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Τέλος, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέλησε ενδελεχώς την κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, όπως εξελίσσεται, και ειδικά τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή της Γάζας, και αναφέρθηκε στις προσπάθειες εκτόνωσης της κρίσης και τον ρόλο που η Κύπρος διαδραματίζει σε αυτές τις προσπάθειες λόγω των διαχρονικών άριστων σχέσεων που διατηρούμε με όλες τις χώρες της περιοχής, αλλά και ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδιαίτερα αναφέρθηκε στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, αλλά και τον ρόλο της Κύπρου ως προς τις εκκενώσεις πολιτών. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πραγματοποίησε σήμερα συνάντηση στην παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών με αντιπροσωπεία της Επιτροπής Ελεύθερων Ακριτικών και Ημικατεχόμενων Δήμων. Κατά την συνάντηση, τα μέλη της Επιτροπής έθεσαν το θέμα των ενεργειών των τουρκικών κατοχικών δυνάμεων και των οχυρωματικών έργων εντός και πλησίων της νεκρής ζώνης που προκαλούν ανησυχία και αβεβαιότητα στους δημότες τους. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε για τις διπλωματικές ενέργειες τις οποίες προβαίνει η Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και για τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση προς αντιμετώπιση του ζητήματος. Συζητήθηκαν επίσης θέματα που απασχολούν τους Δήμους και τους Δημότες τους και συγκεκριμένοι τρόποι που μπορούν να τεθούν σε τροχιά υλοποίησης αντιμετώπισης τους. Τέθηκε χθες, 14 Φεβρουαρίου, επίσημα σε λειτουργία η νέα υπερσύγχρονη μονάδα αιμοκάθαρσης στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου. Η λειτουργία της μονάδας, που αποτελούσε ένα διαχρονικό αίτημα της επαρχίας Πάφου και ένα πολυαναμενόμενο έργο, συνιστά ένα ακόμα βήμα στις προσπάθειες για περαιτέρω αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου. Πρόκειται για την πλέον σύγχρονη μονάδα αιμοκάθαρσης στην Κύπρο, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, με 16 σταθμούς αιμοκάθαρσης και δυνατότητα επέκτασής τους σε 25. Οι ανάγκες της επαρχίας Πάφου με τη λειτουργία αυτής της μονάδας είναι εξασφαλισμένες για τουλάχιστον 15 χρόνια στην βάση του σχετικού προγραμματισμού που έχει γίνει. Οι πρώτοι ασθενείς υποβλήθηκαν χθες το πρωί σε αιμοκάθαρση στο νέο κτίριο, ενώ σήμερα ο Υπουργός Υγείας πραγματοποίησε ο ίδιος επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου και στη νέα μονάδα. Η αποτελεσματική λειτουργία των δημόσιων νοσηλευτηρίων και η επιβεβλημένη αναβάθμιση σε όλα τα επίπεδα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας αποτελούν βασικές προτεραιότητες για την κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη. Η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας συμμετείχε την 3η 13 Φεβρουαρίου
σε συνεδρία της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατόπιν σχετικής πρόσκλησης. Κατά την διάρκεια της παρέμβασής της, η Υπουργός ανέδειξε με εμφαντικό τρόπο τα σοβαρά προβλήματα που διαχρονικά προκαλεί η στάση του κατοχικού καθεστώτος στην καθημερινότητα των εγκλωβισμένων συμπατριωτών και συμπατριώτησών μας, με αποτέλεσμα την δραματική μείωση του αριθμού τους, 330 σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση, σε σύγκριση με 20.000 που ήταν το 1974. Ειδικότερα για το θέμα των εμποδίων που παρεμβάλλονται στην πλήρη πρόσβαση των εγκλωβισμένων μας στο δικαίωμα της εκπαίδευσης, η Υπουργός, αφού επεσήμανε την σκλήρινση της τάσης του κατοχικού καθεστώτος κατά τους τελευταίους μήνες, αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες απαράδεικτες ενέργειες όπως την λογοκρισία ή και απαγόρευση σχολικών εγχειριδίων, την απόρριψη εκπαιδευτικών που διορίζει η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας στα κατεχόμενα σχολεία μας, περιλαμβανομένων και των σχολείων στον Κορμακίτη, τα οποία είναι έτοιμα μετά από 20 χρόνια να επαναλειτουργήσουν κατόπιν ενεργειών της κυβέρνησης, και την απαγόρευση μετάβασης επιθεωρητών ή άλλων αξιωματούχων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας στα σχολεία του Ριζοκαρπάσου, στα οποία φοιτούν σήμερα 43 μαθητές. Η Υπουργός, σε αντιπαραβολή, παρουσίασε όλες τις ενέργειες τις οποίες προβαίνει η Κυπριακή Δημοκρατία για την πλήρη πρόσβαση, χωρίς εξαιρέσεις ή διακρίσεις, των Τουρκοκύπριων συμπατριωτών μας που διαβιούν στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου, στο δικαίωμα της εκπαίδευσης και σε άλλα δικαιώματα. Οι βουλευτές, μέλη της Επιτροπής, επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις αναφορές της Υπουργού, ζητώντας μάλιστα και περισσότερα στοιχεία επί του θέματος, και την θετική τους αντίδραση στην παρέμβαση της Υπουργού ακολούθησε η δεδηλωμένη τους πρόθεση να επισκεφθεί αντιπροσωπεία της Επιτροπής στην χώρα μας και να επιδιώξει να μεταβεί στο κατεχόμενο Ριζοκάρπασο για να διαπιστώσουν οι διεισόμασοι την κατάσταση. Η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας πραγματοποίησε συνάντηση χθες με τους Προέδρους της Ένωσης Δήμων και της Ένωσης Κοινοτήτων, όπου έτυχαν ενημέρωσης για την πανκύπρια επέκταση του προγράμματος του Κοινωνικού Λειτουργού της Γειτονιάς. Ο θεσμός του Κοινωνικού Λειτουργού της Γειτονιάς λειτουργήσε πιλωτικά τον Απρίλιο του 2023 σε 8 Δήμους και Κοινότητες και αξιολογήθηκε πολύ θετικά τόσο από το Υφυπουργείο όσο και από τις τοπικές αρχές. Κυρίως όμως αγκαλιάστηκε από τους πολίτες. Ο κοινωνικός λειτουργός της γειτονιάς παρεμβαίνει άμεσα και έγκαιρα στις προκλήσεις των πολιτών. Ενισχύει επίσης την πρόσβαση των πολιτών στις κοινωνικές υπηρεσίες, χαρτογραφεί τα προβλήματα των περιοχών, κάνει εισηγήσεις για προγράμματα στις τοπικές αρχές και είναι το πρώτο σημείο αναφοράς όσων συνανθρώπων μας αναζητούν στήριξη. Πρόκειται για μια πολύ επιτυχημένη συνέργεια κράτους και τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία ιδιαίτερα για τις κοινωνικές υπηρεσίες είναι κέρια σημασίας, διότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο πιο άμεσος θεσμός προς τους πολίτες, που γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τα προβλήματα και τις καθημερινές ανάγκες των πολιτών που διαμένουν σε αυτές. Αναμένουμε την εκδήλωση ενδιαφέροντος από Δήμους και Κοινότητες. Ήδη αρκετοί έχουν επιδείξει ενδιαφέρον. Η πανκύπρια κάλυψη θα γίνει στη βάση των αναγκών όπως προκύπτουν σύμφωνα με τις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας και την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, αλλά και σύμφωνα με τα νέα δεδομένα όπως θα διαμορφωθούν και με την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ευχαριστώ. Αν υπάρχουν ερωτήσεις. Κύριε Εκπρόσωπε, σε ό,τι αφορά την ανακάλυψη, την νέα ανιστοτεμάχια 6, μιλούμε για νέα ανακάλυψη ή πρόκειται για επέκταση της ανακάλυψης που εντοπίστηκε στο χρόνο σε ένα. Όπως είναι και η ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Ενέργειας, απολογούμε, είναι για νέο ταμιευτήριο στο κοίτασμα το οποίο ήταν ήδη από ανακάλυψη. Θα γίνουν και σχετικές διευκρινιστικές ανακοινώσεις στο επόμενο διάστημα. Αναμένεται και η άφιξη της κοινοπραξίας στην Κύπρο, όπου θα παρουσιαστεί συγκεκριμένο ο σχεδιασμός πλέον της κοινοπραξίας για τα επόμενα βήματα. Πότε θα δούμε την προσωπική αντισένη Το επόμενο διάστημα, οι πληροφορίες έλεγαν ότι θα έπρεπε πρώτα να αναμένουμε τα αποτελέσματα αυτής της διευκρινιστικής γεώτρησης και μόλις έχουμε επίσημη ενημέρωση, αν θα πρόκειται για τον επόμενο μήνα, αυτή θα ανακοινωθεί. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει πρώτα να συζητηθεί σε επίπεδο Υπουργείου Ενέργειας και της κοινοπραξίας, να μας αναπτύξει και η κοινοπραξία τους δικούς τους σχεδιασμούς, τις δικές της σκέψεις. Και κατόπιν, όταν υπάρξει η κατάληξη, θα γίνουν και σχετικές ανακοινώσεις. Υπάρχουν συγκεκριμένα σενάρια που προκρίνει η κυβέρνηση του Υπουργείου Ενέργειας.
Αντιλαμβάνεστε ότι το Υπουργείο Ενέργειας έχει προβεί στις πρώτες δικές του εκτιμήσεις, αλλά είναι ζητήματα τα οποία θα συζητηθούν και με την κοινοπραξία τώρα που υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα. Θα δεχθούν και χρονοδιαγράμματα ώστε να παρουσιάσει σε αυτά το πλάνο ανάπτυξη στην κοινοπραξία. Τουλάχιστον να μην έχουμε τα ίδια που είχαμε να ζήσει με την περίπτωση του Αφροδίτη. Εκείνο το οποίο είναι ο βασικός, ο πρωταρχικός στόχος του συνόλου του ενεργειακού σχεδιασμού της κυβέρνησης είναι το συντομότερο δυνατόν να μπορέσει ο Κύπριος πολίτης, ο Κύπριος καταναλωτής, τα κυπριακά νοικοκυριά να έχουν πρόσβαση σε φθηνότερη ενέργεια. Άρα η τοποθέτηση χρονοδιαγραμμάτων, τα οποία θα είναι εφικτά, ρεαλιστικά και συγκεκριμένα, είναι κάτι το οποίο βεβαίως βρίσκεται στη σκέψη. Ναι. Ναι, να αναφέρω ότι το δημοσίευμα στο οποίο έχει γίνει αναφορά είναι ένα δημοσίευμα το οποίο έχουμε δει και στο παρελθόν. Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοια δημοσίευματα. Την ίδια στιγμή όμως δεν υποβαθμίζουμε ποτέ κανένα δημοσίευμα ή καμιά πληροφορία, ιδιαίτερα όταν αφορά τις κατεχόμενες περιοχές μας. Οι διπλωματικές μας ενέργειες και τα διπλωματικά μας διαβήματα είναι διαρκή και είναι μέσα από την ενεργή διπλωματία που θεωρούμε ότι απαντώνται όλα αυτά. Μας είπατε προηγουμένως ότι επίκειται επίσκεψη του πρόεδρου της Δημοκρατίας του Λονδίνου, που θα δει τον κύριο Κάμερον. Και θα το παραλάβει πρώτος, θα ζητήσει μόνο να μεσολαβήσει προκειμένου να πιστεί η Τουρκία να παρέλθει στη διζωνική δικαιοδική ομοσπονδία. Όταν όμως βλέπουμε τον εδώ εκπρόσωπο του Ηνωμένου Βασιλείου, τον Νίκο Θαρμοσού δηλαδή, να εκφράζει κάτι με το οποίο ανοιχτά η δημοκρατία διαφωνεί, κύριε εκπρόσωπε, τι θα μπορούσαμε να πούμε περισσότερο στον κύριο Κάμερον στην επίσκεψη στη συνάντηση? Εκείνο το οποίο έχουμε πει και έχουμε αναφερθεί ήδη στο συγκεκριμένο θέμα, ήδη έχουν γίνει και σχετικά διαβήματα, όπως είναι πολύ γνωστό από πλευράς του Υπουργείου Εξωτερικών. Είναι ακριβώς επειδή σε αυτή τη νέα περίοδο που ανοίγεται μπροστά μας, θεωρούμε ότι όλοι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις δημόσιες τοποθετήσεις μας, ιδιαίτερα μια χώρα όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, και με την εμπλοκή της εκ των πραγμάτων που έχει και εντός των Ηνωμένων Εθνών με το Κυπριακό. Αυτό το οποίο θα μεταφέρουμε για ακόμη μια φορά είναι ακριβώς την σημασία και των δημόσιων τοποθετήσεων από πλευράς Ηνωμένου Βασιλείου, της κινητοποίησης, αν θέλετε, προς την πλευρά της Τουρκίας για να επανέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, για επανεκκίνηση των συνομιλιών από το σημείο που έχουν διακοπεί, για την προσπάθεια μας επίτευξης μιας λύσης εντός των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας, δηλαδή στην βάση λύσης της Ζωνικής Δικαιωτικής Ομοσπονδίας. Κύριε εκπρόσωπε, για την περίοδο, για τα έτη 2017 με 2022, τα έσοδα από την αμυντική, για την εισφορά για την άμυνα, ανήλθαν στα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι δαπάνες για την άμυνα ανήλθαν στα 704 εκατομμύρια. Υπάρχει δηλαδή ένα δις το οποίο αγνοείται, που επενδύθηκε για να βλού, υπάρχει παπαντικά αυτοί. Αντιλαμβάνεστε το όπως ο κρατικός προπολογισμός παρουσιάζεται κάθε χρόνο στην Βουλή των Αντιπροσώπων και συζητείται, είναι διαθέσιμος και μπορεί οποιοδήποτε από τα μέλη της νομοθετικής εξουσίας να τον μελετήσει. Εκείνο που έχει σημασία και εκείνο το οποίο έχουμε πει μέσα από το πρόγραμμα διακυβέρνησης του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, και είναι αυτό το οποίο ήδη φαίνεται να υλοποιείται από τον πρώτο προϋπολογισμό που έχει καταρτήσει αυτή η κυβέρνηση, είναι η σταδιακή αύξηση των κονδυλίων που αφαιρώνονται στις αμυντικές δαπάνες και ιδιαίτερα ως προς την αμυντική θωράκιση της χώρας μας. Και προς αυτή την κατεύθυνση η διακυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίου θα συνεχίσει να ενισχύει δηλαδή τις δαπάνες προς αμυντική θωράκιση της χώρας μας, σύμφωνα και με διεθνή πρότυπα άλλων οργανισμών. Είναι όμως αυτό το ένα δις που έμεινε ανεπένδυτο επί της ουσίας. Θα πρέπει να μελετηθεί συγκεκριμένα εκείνο το στοιχείο, σύμφωνα με το τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Ήδη αντιλαμβάνομαι βρίσκεται και ενώπιον του Υπουργείου Άμυνας. Επαναλαμβάνω όμως ότι εκείνο που έχει σημασία, εκείνο το οποίο η παρούσα διακυβέρνηση θέτει ως πολύ υψηλό και πρότιστο στόχο, είναι η σταδιακή αύξηση των δαπανών στο επίπεδο της άμυνας. Είναι κάτι που άλλωστε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει αναφέρει και στο πρόγραμμα διακυβέρνησης, τούτος ώστε η αμυντική θωράκιση της χώρας μας να είναι στο βέλτιστο επίπεδο.
Κύριε Εκπρόσωπε, αντιλαμβανόμαστε ότι ένα από τα θέματα που ίσως συζητήσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην επίσκεψη των Φιλοπίνων είναι και αυτός ο ανθρωπιστικός διάδρομος, λαμβάνοντας και το ενδιαφέρον που επιδεικνύει η Βρετανία, αλλά και ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, ο κ. Κάμερον, για αυτήν την περίπτωση. Γνωρίζουμε επίσης ότι την Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, υπήρχαν πληροφορίες ότι ήρθε μία αξιωματούχος από τα Εμιράτα για να συζητήσει αυτά τα ζητήματα. Υπάρχουν νεότερα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή ή την υλοποίηση του θαλάσσιου διαδρόμου μεταφοράς αυτοκινητικής βοήθειας? Όπως έχουμε πει, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει καταρτήσει ένα πολύ συγκεκριμένο σχεδιασμό σε πολύ διακριτές φάσεις, στάδια, ο οποίος ήδη έχει τεθεί σε δοκιμασία και μπορεί να εφαρμοστεί. Στο επίπεδο που η Κυπριακή Δημοκρατία μπορούσε να αναλάβει την ευθύνη, αυτό έχει επιτευχθεί σε μεγάλη επιτυχία. Είναι στην διάθεση της διεθνούς κοινότητας μια πρόταση η οποία συζητείται, η οποία αναγνωρίζεται προς την χρησιμότητά της. Αν υπάρχει κάτι πιο συγκεκριμένο, αυτό θα ανακοινωθεί. Ναι. Αν υπάρχει κάτι πιο συγκεκριμένο, αυτό θα ανακοινωθεί την κατάλληλη στιγμή. Μία σχέση με την επίσκεψη στο Λονδίνο, ήταν προγραμματισμένη ή είναι μετά την έφευξη της Βολκή θα πάει και στις άλλες κύπριες δυνάμεις στην Ελλάδα? Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είναι μια επίσκεψη η οποία ήταν άλλο στους σχεδιασμούς των επισκέψεων του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Αντιλαμβάνεστε, εν όψη και των εξελίξεων στο Κυπριακό, μετά και τον διορισμό της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, έχει μετατεθεί νωρίτερα. Είναι όμως μια επίσκεψη την οποία προγραμμάτισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να υλοποιήσει. Κύριε Εκπρόσωπε, και όσον αφορά την συναντήληψη που γίνεται για την πύλα, υπάρχει κάποιο νεότερο να βάγει σε οριστικά η συναντήληψη που είχε επιτευχθεί? Δεν επαναρχίζαν? Δεν πραγματοποιούνται εργασίες στην περιοχή της Πύλας. Αυτό είναι κάτι το οποίο εμάς δεν μας ικανοποιεί. Εμείς έχουμε πει από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε την πρωτοβουλία για την επίτευξη αυτής της συναντήληψης ότι θεωρούμε ότι η υλοποίηση της συναντήληψης, η υλοποίηση του συνόλου των προνοιών της συναντήληψης είναι προς όφελος και των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων συμπατριωτών μας και καλούμε για άλλη μια φορά το κατοχικό καθεστώς να αντιληφθεί τα ωφέλη που μπορούν να προκύψουν μέσα από την υλοποίηση του συνόλου των προνοιών της συναντήλησης. Όσον αφορά τις δημοτικές εκλογές, κάνατε έκθεση στους πρόσφυγες για να ψηφίσουν? Αναμένετε ότι κανείς να αναλάβει κάποια καμπάνια μετά από αυτήν την κατάσταση? Ναι, είναι κάτι το οποίο έχουμε συζητήσει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά τις συναντήσεις του με αντιπροσωπείες των κατεχόμενων δήμων τις προηγούμενες μέρες. Ενδεχομένως, ναι, να γίνει μια συγκεκριμένη εκστρατεία με την οποία να στοχεύουμε στο να ενθαρρύνουμε τους νέους ιδιαίτερα ψηφοφόρους που μπορούν να ψηφίσουν στους κατεχόμενους δήμους να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους. Ευχαριστώ.